σύζυγό του κάνει δουλειά. Τώρα εγώ. Γύρισα σπίτι, ετοίμασα πρωινό για εμένα. Εδώ αβοκάντο, βουλάκια, ντοματίνια. Έχω γυμναστήριο σε λίγο. Θα γυμνάσω πόδια. Έχουμε leg day σήμερα και χρειάζομαι ένα καλό πρωινό. Sorry που με βλέπετε έτσι. Σε λίγο θα ετοιμαστώ. Ακόμα δεν έχω πληθεί, γι' αυτό είμαι έτσι. Δυσκολεύτηκε η μικρή σήμερα. Δεν με άφηνε να φύγω. Και μετά καθόταν και με κοιτούσε από το παράθυρο. Και όσο έφαγα με τα μάξι, συνέχιζε κοιτούσα. Και ήταν ακόμα μια μικρή φατσούγλη να τη βλέπεις από το παράθυρο να σε κοιτάει. Μου ήρθε, ήμουν έτοιμη να κλάψω. Δεν μπορώ όταν μου το κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Το πρωινό μου. Έφαγα το πρωινό μου, σειρά έχει το skincare. Έχω αυτό εδώ το σαπουνάκι με το φορέο όπως πάντα. Είμαι έτοιμη. Έφαγα το πρωινό μου, τώρα θα πιω και το pre-workout και φύγαμε. Ίσως τραβήξω και στο γυμναστήριο, θα δω, άμα δεν έχει πολύ κόσμο, θα είμαι μόνη μου. Θα ρωτήσετε τώρα, καλά, αυτό που πίνεις τι είναι. Αυτό, βάζω νερό με αυτή τη σκόνη το pre-workout και μου δίνει δύναμη, ενέργεια, ώστε να μπορώ να κάνω τα set μου καλύτερα. Αυτό. Φύγαμε για γυμναστήριο. I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Say it to myself, looks so deceiving. Και λίγο το γυμναστήριο, έκανα και λίγο χέρια. Παιδιά, θέλω να σας δείξω λίγο τα πόδια μου. Τα πόδια μου, περιμένετε. Άμα τα σφίξω να δείτε πως είναι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, μόλις τα σφίχνω. Τα βλέπετε, τα βλέπετε. Και από μπράτσο και μπράτσο να σας δείξω τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Δεν είναι και πολύ wow, αλλά πιστεύω σε σχέση με παλιά. Να σας δείξω κάτι που πήρα και ήρθε χθες και το δοκίμασα. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή στο δημοτικό και γυμνάσιο, με έκαναν bullying για τις τρίχες μου. Δείτε πόσο μαλλί. Καστανομάλα, μελαχρινή, η τρίχα. Γενικά είχα πάρα πολλές τρίχες στα χέρια και από τόσο κόμπλεξ που είχα, περπατούσα έτσι για να... Επειδή εδώ δεν είχε, περπατούσα έτσι. Τέλος πάντων. Και ακόμα έχω, αλλά τώρα δεν με πειράζει και τόσο πολύ. Όμως, ακούστε τι πήρα. Πού είναι, να το. Πήρα από Philips
αυτό εδώ το λέιζερ που κάνεις μία συνεδρία, δύο και αρχίζουν φεύγουν. Το είχαν πάρει και αρκετές. Και μία φίλη μου το δοκίμασε και είπε είναι τέλειο. Και το πήρε δεύτερη φορά επειδή της χάλασε το πρώτο. Είναι λίγο ακριβούτσικο, αλλά άμα κάνει δουλειά. Για να δούμε. Έκανα την πρώτη συνεδρία χθες σε χέρια, πόδια, πρόσωπο. Πού έκανα, κοιλιά έκανα. Και τώρα την επόμενη θα την κάνω σε 2 εβδομάδες. Άμα αξίζει, θα δω πώς θα πάει, γιατί αλήθεια εγώ έχω μαύρη τρίχα. Άμα αξίζει και όντως κάνει δουλειά, θα σας το πω, να ξέρετε. Αλλά περιμένετε, μην ξοδέψετε ακόμα τα λεφτά σας τζάμπα. Μπορεί να μην κάνει δουλειά. Αλλά από ό,τι είδα στο TikTok και σε τόσα πολλά βιντεάκια, έχει αποτελέσματα. Από το να πηγαίνω να κάνω αποτρίχωση σε Ινστιτούτα και σε τέτοια, όχι ότι πάω, αλλά τέλος πάντων, γιατί να μην πάρω ένα τέτοιο λέιζερ για το σπίτι, ίσως αξίζει τα λεφτά του. Για να δούμε. Για να δούμε. Ήρθαμε, πήραμε... Ήρθαμε, πήραμε τα παιδιά το παιδικό σταθμό. Έλα, κοπέλα μου. Όταν πάμε στο κουμάκετ, πάμε στο λέτα παπαπινγκ. Για να το εξηγήσω. Τώρα που πάμε. Σούπερ μάρκετ. Και τι θες να πάρεις από εκεί? Γλυφιτζούρι τουαλέτα. Άμοτε. Pink. Ναι. Κίνο. Πάμε στο σούπερ μάρκετ γιατί της το υποσχέθηκα από το πρωί να πάρει αυτό το γλυφιτζούρι. Να σας δείξουμε τι πήρε η Πενέλοπε. Έλα, δείξτε εσύ. Πες. Πήρε. Δεν είχε αυτό το γλυφιτζούρι τουαλέτα που ήθελε, όμως πήρε αυγουλάκι. Γιατί δεν κάνει φόκους. Αυγουλάκι Kinder. Γιατί δεν κάνει φόκους. Και ένα μπουκάλι με διάφορες, δεν ξέρω αν είναι καραμέλες τσίχλες. Θα δούμε. Όμως δεν θα τα φάμε τώρα, για πες τι θα κάνουμε. Όχι, τι θα κάνουμε. Θα μαγειρέψουμε. Πού πας? Είμαι εγώ με την Μπέμπη τώρα εδώ. Ο Πέταρ με τον Τζο θα έρθουν το βράδυ. Οπότε τα δυο μας. Πάμε να μαγειρέψουμε, να με βοηθήσεις. Και ξεκινάει το μαγειρικό κανάλι με σεφ την Πενέλοπε και την Δέσποινα. Γιατί πήγαινε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε από τον μπρόκολο. Σήμερα, επειδή είμαστε οι δυο μας, θα φτιάξουμε σολομό με μπρόκολο και κουσκούς. Ε, ή ρύζι. Κουσκούς ή ρύζι. Κουσκούς ή ρύζι. Κουκούς. Με παράτησες. Θα μαγειρέψω μόνη μου. Το φαγητό είναι έτοιμο. Έχουμε εδώ σολομό, μπρόκολο, αβοκάντο. Μου πέσε λίγο, βασικά πολύ μου πέσε καυτερό και είναι κάτι κινέζικο. Είναι πολύ καυτερό αυτό, σαν κέτσαπ. Όχι, δεν είναι σαν κέτσαπ, καμία σχέση. Τέλος πάντων, είναι καυτερό με κουσκούς. Συνήθως βάζω και ντοματίνια, αλλά τώρα δεν έχω όρεξη. Και η Πέπη τρώει το ίδιο, απλά με αυτά εδώ τα άλλα τα ψαράκια. Η κουζίνα βρίσκεται σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Μισό, ένα λεπτό, δώστε μου ένα λεπτό. Έτοιμη και η κουζίνα. Πάμε να παίξουμε μαζί με την Πενέλοπε το αγαπημένο μας επιτραπέζιο. Κρυώνεις. Έλα, κάτσε από εκεί, να σε κουκουλώσω. Είμαι πράγμα. Είμαι ζώο. Κοίτα με, πού κοιτάς? Κάτσε να μην φύγω από την κάρτα. Είμαι ζώο. Είμαι μικρό ζώο. Είμαι μεγάλο ζώο. Τίγρη. Γιατί το είπες? Τίγρη. Α, σειρά σου. Μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην κοιτάς. Πάμε. Πάμε. Μην κοιτάς, μην κοιτάς. Τα. Όχι, μην κοιτάς. Τα κρατήτε. Πάμε. Και εγώ θα βάλω μία, δεν είδα τι είναι. Πάμε. Τι αστείο είναι. Κάτσε να μην δω, να δείτε εσείς. Ωραία, πάμε. Πάμε. Πρώτα εσύ. Το είδες. Τώρα εγώ, τώρα εγώ. Είμαι ζώο. Είμαι φαγητό. Φαγητό. Ωραία.
Είναι γλυκό? Όχι. Το τρώμε εμείς? Είναι γκεζούντ? Όχι. Ναι. Τσισμπουργκέρ? Όχι. Χοντόκ? Ναι. Χοντόκ! Βράχε! Πάμε. Είμαι για το βάου? Όχι. Είμαι μία πάμπλα? Τι? Όχι, δεν είσαι πράγμα. Είσαι ζώο. Ζώο? Ναι. Όχι, όχι, πρέπει να βρεις τι ζώο είναι. Τι? Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Μεγάλο? Τι, ω, μην κοιτάς, μην κοιτάς, έλα, μπορείς. Κοίτα. Τι? Τι? Θα σε βοηθήσω, άστο, μην το πιάνεις. Είναι γκρι χρώμα. Είναι. Έλα ρε παιδί. Νιστάζει. Συνεχίζουμε με επόμενο επιτραπέζιο που το παίζουμε 100 φορές την ημέρα. Άντε, όχι εντάξει, όχι 100, αλλά 2 ή 3 φορές την ημέρα σίγουρα. Η ώρα είναι 7 και 20. Τώρα σε λίγο θα βάλω τη μικρή για ύπνο και θα κάτσω να επεξεργαστώ αυτό το βίντεο. Αυτή ήταν η ρουτίνα μου σήμερα που δεν δουλεύω. Δευτέρα ξεκινάω πάλι δουλειά και είχα χρόνο γι' αυτό και τράβηξα και βιντεάκι. Α, εν τω μεταξύ δεν είπαμε ούτε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με αγάπη και υγεία εύχομαι σε όλους. Το ξέχασα τελείως, δεν είπαμε τίποτα. Σίγουρα θα περιμένετε κάποιες εξηγήσεις από μένα και από τον Πέτα. Θα σας μιλήσουμε όμως μια μέρα στο μέλλον, όταν είμαστε και οι δύο έτοιμοι και οι δύο θα τα πούμε τότε. Δεν χρειάζεται, δεν βιαζόμαστε. Το ξέρω ότι θέλετε να μάθετε τι έγινε, αλλά θα σας τα πούμε άλλη φορά. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βιντεάκι. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά, πολλά φιλάκια.